Επιδόθηκαν και επίσημα οι πρώτε άδειε έρευνα για πιλωτικά υπεράκτια αεολικά πάρκα στι δύο εταιρείε, οι οποίε θα τα κατασκευάσουν, όπω ενημέρωση η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδροκοναθράκων και Ενεργειακών Πόρων, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια Θόδωρος Κυλακάκη και τη Υφυπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια Αλεξάνδρα Δούκου. Οι άδειε αφορούν τη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίω τη ακτογραμμή τη Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και βορείω-βορειοανατολικό τη Αμοθράκη και ορίζεται ω περιοχή ανάπτυξη πιλωτικών. Νέργων, η ΑΠ συνολική ισχύω έω 600 ΜΒ. Οι περιοχέ ερευνών εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Υπεράκτιων Ιωλικών και θα συνδράμουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου, όπω αυτό ορίζεται, στο υποεριστικοποίηση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια, Στόδωρο Κυλακάκη, δήλωσε μεταξύ άλλων. Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά ισχυρό, υπεράκτιο, δυναμικό, κυρίω χάρη στο κλίμα τη και τη στρατηγική θέση που κατέχει στον ενεργειακό χάρτη τη Ευρώπη. Εκτιμώντα πω η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού θα συμβάλλει στον εθνικό στόχο για εξέλιξη τη Ελλάδα σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο, λαμβάνουμε σημαντικέ πρωτοβουλίε σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλο Οκτωβρίου, κάναμε ανακοινώσει για το σχέδιο του Εθνικού Προγράμματο Ανάπτυξη Υπεράκτιων Εολικών Πάρκων και τώρα ανακοινώνουμε τι δύο πρώτε άδειε για πάρκα. Τα εξωστρεφή και καινοτόμα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την υπεράκτη αιωλική ενέργεια μπορούν να προσδώσουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Με τη σειρά τη, η Υφυπουργό Αλεξάνδρα Δούκου ανέφερε: Η σημερινή ημέρα είναι πολλαπλά σημαντική. Αφενό, επειδή γίνεται το πρώτο επίσημο βήμα μετά την ψήφιση του νόμου 4964 του 2022 για την ανάπτυξη τη υπεράκτεια αιωλική τεχνολογία στι ελληνικέ θάλασσε. Αφετέρου, επειδή το 2022 ορίσαμε στο νόμο ότι η θαλάσσια περιοχή τη Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τα πρώτα πιλωτικά έργα υπεράκτεια αιωλική ενέργεια στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού μα οράματο για τη μετατροπή τη ακριτική αυτή περιοχή τη Ελλάδα σε διεθνή ενεργειακό και γεωπολιτικό κόμβο.